Κύριε Τσιρόπουλε, πείτε μας δύο λόγια για τον σημερινό αγώνα που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Για τον καθαρό αγώνα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Έπαιξαν, έδωσαν την ψυχή τους, παίξανε φανταστικό ποδόσφαιρο. Από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε παίξει φέτος. Έχουμε βρει καλό ρυθμό, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση αγωνιστική σαν ομάδα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πράγματα που επηρεάζουν πάρα πολύ το αποτέλεσμα του αγώνα εδώ στην Αργολίδα. Ναι, μεν είμαι από την Αργολίδα, αλλά να πω ντρέπομαι που είμαι από εδώ. Έχω ποδοσφαιρικά ασχολήθηκα στην Πάτρα και προπονητικά και σε άλλες ομάδες. Αυτό που γίνεται εδώ στην Αργολίδα με τους διαιτητές δεν το έχω ξαναδεί. Και μιλάω πρώτη φορά, παρόλο ότι πέρσι από τον ίδιο διαιτητή χάσαμε το πρωτάθλημα στο Λιγουριό. Είχε δώσει 3 λεπτά καθυστέρηση, 5 λεπτά κράτησε και επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα το άφησε και φάγαμε γκολ. Από άλλο διαιτητή, 2 πέναλτι δεν μας έδωσε εδώ με τον Παναθηναϊκό. Πάλι άδικο το αποτέλεσμα. Ο ίδιος διαιτητής στο κουτσοπόδι φέτος η μπάλα πέρασε. Ήταν του Λάισμαν, πλάγια, έγινε χέρι μετά στον επιθετικό του κουτσοποδίου, το έδωσε γκολ και εκείνο. Τι άλλο να πω. Δηλαδή τσάμπα παιδευόμαστε. Θα πάθουμε και τίποτα. Εξαιτίας αυτής της διαιτησίας εγώ θα αποχωρήσω από την Αργολίδα. Δεν μπορώ να συνεχίσω σαν προπονητής. Θα πάθουμε και τίποτα. Έχουμε και οικογένεια. Αυτά ήθελα να πω. Τίποτε άλλο.